από αυτή τη στιγμή και τις επόμενες 24 ώρες ο Hatebus θα ελέγχει τη ζωή μου. Ο Hatebus, για όσους δεν γνωρίζετε ήδη, είναι αυτός ο YouTuber. Τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια μέσω του αδερφού του με τον οποίο έκανα παρέα. Του λέω μια μέρα, θες να μου κάνεις τη ζωή δύσκολη? Μου λέει ναι. Μου έχει στείλει βιντεάκια στο κινητό μου στα οποία μου λέει τι να κάνω για πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Βάζω το πρώτο βιντεάκι να παίξει να δούμε τι challenge μου έχει βάλει. Δεν έχω ιδέα. Πάτσα λοιπόν το πρώτο βίντεο και ας δούμε τι έχει να πει ο Hatebus. Φίλε μου Κυριάκο, έμαθα ότι θέλεις να σου ελέγχω τη ζωή για 24 ώρες. Λοιπόν, για πρωινό θέλω να πάρεις, ξέρω ότι πίνεις βρώμη, αλλά τη φτιάνεις επιτούλα, έτσι την τρως ωραία, βάζεις μέλι, δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις. Αλλά σήμερα θέλω να πάρεις τη βρώμη, να τη βάλεις σε ένα ποτήρι σέικερ ό,τι έχεις, να βάλεις λίγο νερό, να το ανακατέψεις και να το πιείς. Ξέρω πόσο αηδία είναι, το έχω κάνει κι εγώ. Κάντε και εσύ. Τα λέμε το μεσημέρι. Μου έβαλε ένα challenge το οποίο ακούγεται αρκετά απλό, να πιω βρώμη με νερό. Όμως η βρώμη, άμα έχετε δοκιμάσει, είναι σαν αλεύρι. Είναι μια ιδέα. Δεν τρώγεται σκέτη. Δεν έχει γεύση. Είναι ένα πράγμα σου κάθε εδώ στο λαιμό. Και μου είπα να το βάλω σε νερό, το να κατέψω και να το πιω έτσι. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι συχαμερό. Άνοιξα το ντουλάπι με τα τρόφιμα στην κουζίνα μου και ξεκίνησα να ψάχνω για κουάκερ. Αν και γνωρίζω πως μοιάζει η συσκευασία του, με την πρώτη ματιά που έριξα δεν είδα τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ψάξα και τις υπόλοιπες συσκευασίες, μήπως είχα κάποια διαφορετική μάρκα από βρώμη ή κουάκερ και δεν το είχα καταλάβει. Το μόνο που έβρισκα ήταν ντοματοπελτέδες, ντολμαδάκια, φακές, ρύζια και ό,τι άλλη αηδία που δεν τρώω μπορεί να φανταστείτε μέσα στο ντουλάπι. Έτσι απογοητευμένος απλά μάτσα να ψάχνει. Έψαξα όλο το ντουλάπι μέχρι μέσα, δεν βρήκα καθόλου βρώμη, οπότε πρέπει να κατέβω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω ένα πακέτο. Μόνο και μόνο για το challenge. Ήξερα πως έπρεπε να πάω στο σούπερ μάρκετ, εφόσον δεν είχα καθόλου κουάκερ σπίτι μου. Έτσι ντύθηκα, πήρα τα κλειδιά μου, άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Αυτό που με κάνει χαρούμενο είναι ότι σε κάθε σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις κουάκερ, οπότε ήξερα ότι δεν θα παιδευτώ και πολύ. Με το που μπήκα στο μαγαζί πήγα κατευθείαν στο διάδρομο με τα Δημητριακά, στον οποίο και βρήκα αυτό ακριβώς που έψαχνα. Κάτω-κάτω στο τελευταίο ράφι είχε νυφάδες βρώμης, ή αλλιώς κουάκερ. 500 γραμμάρια είναι το κάθε πακέτο, εγώ χρειαζόμουν πολύ λιγότερο, οπότε αγόρασα μόνο ένα. Και από όλα αυτά τα γευστικά Δημητριακά που είδα προηγουμένως, εγώ θα έπρεπε να φάω αυτό το άγευστο αλεύρι. Κοιτώντας το με μισό μάτι, το πήγα προς το ταμείο και ακούμπησα απαλά στον πάγκο. Έδωσα τα χρήματά μου στον κύριο στο ταμείο, περίμενα να μου δώσει τα ρέστα μου, να μου δώσει και την απόδειξη και την έκανα. Μπαίνοντας σπίτι, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να γεμίσω ένα σέικερ με νερό. Το ακούμπησα πάνω στη ζυγαριά και έριξα μέσα του βρώμη. Κοντά στα 50 γραμμάρια πιστεύω είναι ένα ιδανικό γεύμα. Καθώς το χτύπαγα μέσα στο σέικερ για να ανακατευθεί καλά, σκεφτόμουν ότι πρέπει να το πιω αυτό το πράγμα. Το κούνησα, έγινε μια ιδέα. Και πρέπει να το πιω τώρα από αυτό. Για να δοκιμάσω λίγο το καπάκι που έμεινε. Μαύρα χάλια ήταν, παιδιά, να ξέρετε. Ωραία, μια άγευστη βλακία είναι. Όποιος έχει φάει βρώμη, ξέρει. Δεν τρώγεται σκέτο. Θέλει μέλι, κανέλα, σταφίδες, κάτι θέλει αυτό το πράγμα. Τώρα νερό με βρώμη. Βασίλισε μισό ρε φίλε. Πάμε, 3-2-1. Σκέφτηκα να το κατεβάσω όλο με την πρώτη για να μην νιώσω τη γεύση, αλλά δεν μπορούσα. Πνίγηκα στην πρώτη γουλιά κιόλα. Έτσι ακολούθησα την πιο απλή στρατηγική που ξέρω. Γουλιά-γουλιά, καλό μάσημα, μέχρι να κατέβει όλο κάτω και να τελειώσω το challenge. Σας προκαλώ και εσάς, εντάξει. Σας προκαλώ, πηγαίνετε, δοκιμάστε το, βάλτε νερό με βρώμη, για να μην λέτε ότι κάνω overreact, πιείτε το και μετά ελάτε να μου πείτε στα σχόλια. Μετά από περίπου 2,5-3 λεπτά κατάφερα και ήπια όλο το περιεχόμενο του σέικερ και το έδειξα στην κάμερα. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να πιω για πρωινό μου, άνοιξε το δωμάτι έτσι. Τώρα είμαι έτοιμος και για τα υπόλοιπα. Το πολύ δύσκολο ήταν τελικά αυτό το πράγμα. Αφού στη δεύτερη γουλιά σκέφτηκα να παρατήσω. Πάμε για το επόμενο. Μόλις τελειώσω το πρώτο challenge και σε μισό, το ξέρεις. Είσαι ό,τι χειρότερο υπάρχει σε ανθρώπινο on. Πια ξεράσουμε την βρώμη να πούμε. Ό,τι χειρότερο. Και τώρα που τον έγραξα, μπορώ να πάω να δω το δεύτερο βίντεο που μου έχει στείλει. Καθώς έβαζα το βίντεο να παίξει, σκεφτόμουν τι θα μου βάλει πάλι αυτό το παιδί να κάνω. Αφού κατάφερε στο πρώτο και σου είχα βάλει γενικά εύκολο, πάμε στο 2 τώρα το μεσημεράκι που θα είναι πιο δύσκολο. Θέλω να πας να αγοράσεις, να βρεις τέλος πάντων 3 λούτρινα αρκουδάκια και να πας σε 3 άγνωστους στον δρόμο και να τους τα δώσεις έτσι. Πάρε αρκουδάκι. Άμα σε ρωτήσει γιατί, πες του τι θες βασικά. Τι λέει. Λοιπόν, παράξενο challenge. Καταρχάς δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο σε βίντεο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε τελείως αγνώστους από όσο νομίζω στον δρόμο. Αλλά προσωπικά, δηλαδή, να του πω πάρε αυτό ή δώσε μου αυτό ή κάνω μια χάρη. Δεν το έχω κάνει ποτέ σε βίντεο. Είναι κάτι καινούργιο για εμένα, αλλά
out of the comfort zone, όπως λέμε. Απ' τη μία το σκέφτομαι, είναι λίγο στο μυαλό μου, τώρα θα πάω σε άγνωστο με την κάμερα. Απ' την άλλη λέω, εντάξει, τρία αρκουδάκια. Θα πάω με τα αρκουδάκια, θα του πω, ορίστε, πάρτο, δεν θα τους ξαδώ ποτέ. Klein mind. Είχα σκοπό να πάω στα τζάμπο για τα λούτρινα αρκουδάκια, αλλά πήρα τηλέφωνο το Χέιτλορντ και μου είπε ότι έχει και εκείνο στο μαγαζί του, γιατί θυμάμαι ότι κάτι έχει και θα μου τα δώσει εκείνο για να μην τρέχω μέχρι τα τζάμπο. Φτάσαμε στο Χέιτλορντ. Είδατε και από εδώ πέρα. Τι μου έχει ετοιμάσει, δείξε μου. Ένα super spicy. Ωραία. Ζάρι. Ωραία. Και ένα. Τι να ξέρω, κοτοπουλάκι. Ένα κοτοπουλάκι. Ωραία. Οπότε εγώ αυτά τα τρία θα πρέπει να τα δώσω σε τρεις άκυλους επειδή ο αδερφός σου είναι χαζός. Εκλεκτισμένος. Το ζαράκι δεν ξέρω σε ποιο θα το δώσω. Θα πρέπει να βρω κανέναν σε κανένα καφενείο, κανένα μπάρμπα. Και καλά, παίζουν ζάρια όλη μέρα, ναι. Ξέρεις. Και θα πας και... να δεις ο νικητής, θα πάρει ζάρι, πες από μένα. Και αυτό δεν ξέρω, ούτε άλλο ξέρω βασικά. Απλά θα πάω στον δρόμο και όποιον βρω. Θα πάω σε καμιά γιαγιά που αυτές θα παίρνουν όλα, ξέρεις. Λες, πάρε το κουνάκι μου. Ναι, έτσι. Όλα για κάποιον θα βρούμε. Θα είναι λίγο άβολο, αλλά θα το καταφέρω. Βγήκα στον δρόμο με τα πόδια, ξεκίνησα να ψάχνω περαστικούς για να τους δώσω απλά κάποια μικρά και αθώα κουκλάκια. Για καλή μου τύχη, εκείνη τη μέρα είχα πέσει πάνω σε μία λαϊκή, οπότε είχε κόσμο να πηγαίνει έρχεται. Βέβαια, κατευθείαν έφαγα το πρώτο άκυρο. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό να σε πλησιάζει κάποιος να σου δώσει ένα κουκλάκι. Έτσι ξεκίνησα να ψάχνω το επόμενο θύμα μου. Εννοώ τον επόμενο άνθρωπο που θα του δώσω απλά ένα κουκλάκι. Άλλο ένα άκυρο, μετά από άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια. Και στα καπάκια, τρίτο άκυρο από μια κυρία που ούτε καν μου μίλησε, απλά με κοίταξε και άλλαξε πλευρά. Εν τέλει βρήκα ένα παιδί ο οποίος ήταν subscriber κιόλας, με αναγνώρισε το δρόμο, μου μίλησε από μόνος του. Του ζήτησα να με βοηθήσει με αυτό το βίντεο, μου είπε και ευχαριστώ για το κουκλάκι. Το πήρε, μιλήσαμε μερικά λεπτά και τον άφησα να συνεχίσει το δρόμο του. Έχω ένα κοτοπουλάκι. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Αυτό θες. Ορίστε, πάρτε. Ευχαριστούμε, καλό Πάσχα. Να είστε καλά, εσείς δεν θέλετε. Δύο, έδωσα άλλο ένα χιμί, το κοτοπουλάκι. Γεια σας. Θέλετε να πάρετε ένα αρκουδάκι. Τσάμπα, δεν το πουλάω. Βοηθήστε με ένα για ένα βίντεο. Δεν ψήθηκε ποτέ. Ωραία, πρέπει να βρούμε κάποιον τώρα εδώ πέρα. Γύρω δεν υπάρχει κανείς, ρε φίλε. Θα πάω μια ευθεία προς τα εκεί πέρα, όλο για κάποιον θα πετύχω. Θα έρχονται. Έχει λαϊκή από την κάτω πλευρά, οπότε θα έρχεται ο κόσμος. Θέλετε αυτό εδώ πέρα το κουκλάκι το παιδί σας. Είναι τσάβα, δεν του έχω βάλει τίποτα πάνω. Να είστε καλά. Ένα κουκλάκι στο τέλος έμεινε και συνέχισα όλες τις αποτυχημένες προσπάθειές μου. Έφαγα το ένα άκυρο μετά το άλλο. Στο δρόμο μου πέτυχα μια ηλικιωμένη κυρία και πίστευα πως είναι ακόμα ένα άκυρο βασικά. Κι όμως αυτή η κυρία μου έκανε την έκπληξη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ένα και ένα πόσο κάνει. Δύο. Κερδίσατε αυτό εδώ πέρα, συγχαρητήρια. Όριστε. Δικό σας βάλετε στο λίστατο, στο εγγόνι σας, στο γιο σας, ό,τι έχετε. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, φυσικά. Yeah. Γεια σας. Ήταν λίγο cringe, με το τελευταίο κουκλάκι ζωρίστηκα. Τα πρώτα δύο φύγανε μπαμ και μαντέψτε ποιος τράβαγε από την κάμερα. Εγώ. Ο ίδιος ο Headboss. Και γέλα, για να σε φάσεις, είσαι παράξενος. Απλά δεν μου έχεις στείλει βίντεο για το απόγευμα και για το βράδυ. Θα δεις. Κάτι σκαρώνεις. Τελείωσα τα πρώτα δύο challenges λοιπόν μέσα στην ημέρα. Έχουμε άλλα δύο. Ένα για απόγευμα, ένα για βράδυ. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τι είναι, ούτε θα μάθω μέχρι να με πάρει τηλέφωνο ο Headboss. Άρα περιμένω. Και όσο εγώ θα περιμένω όμως, θα σας ζητήσω να κάνετε subscribe στο κανάλι, γιατί μόνο το 25% από αυτούς που βλέπετε τα βίντεο μου έχετε subscribe. Κάθε ένας από εσάς που πατάει αυτό το κουμπί είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για εμένα για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Γι' αυτό κάντε subscribe τώρα. Είχε απογευματιάσει, για να μην πω ότι είχε βραδιάσει και ο Headboss ακόμα δεν με είχε πάρει τηλέφωνο. Όταν ξαφνικά χτύπησε. Έλα ρε. Έτσι νομίζω. Βάλε παπούτσια και έλα πάρε με από το σπίτι. Έχω να κάνω κάτι δουλειές. Τώρα. Για να οδηγήσω εγώ. Τώρα. Έλα πάρε. Τώρα. Μόλις έκανα μπάνιο, ρε. Τι τώρα. Δεν πειράζει, μην αργήσω, έλα. Καλά, τι ώρα είναι. 27, ωραία, σε μισή ώρα λέω. Σε 3 λεπτά. Εντάξει. Μάλιστα. Άρα θέλει ταξί για σήμερα ο Headboss. Εγώ περίμενα κάτι να με βάζει να κάνω. Να βγω έξω και να κάνω κάτι. Αλλά τελικά θέλει να πάω μαζί του κάπου. Ή μάλλον να τον πάω κάπου. Οπότε πάω να ετοιμαστώ γιατί θα αργήσω. Εντάξει, τι να κάνω. Ταξί θέλει να με κάνει. Ταξί θα με κάνει. Οπότε θα πάρω την ταυτότητά μου άμα με σταματήσουν. Το δίπλωμά μου και. Δεν έχω τσέπες, θα αλλάξω και παντελόνι. Ας τα εδώ πέρα. Θα ντυθώ και θα πάω τέλος πάντων. Θα το δώσω βόλτα. Δεν είναι κάτι τραγικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Το βράδυ με τρομάζει γιατί ακόμα δεν μου έχει πει τι είναι. Θα μου πει παρακάτω. Για άλλη μία φορά πήρα τα κλειδιά του σπιτιού μου και όχι μόνο. Πήρα και τα κλειδιά του αυτοκίνητου μαζί για να πετάξω το Headboss εκεί που ήθελε. Ωραία, λέει γιατί θα κάνουμε τώρα που σε έχω εδώ πέρα. Θα με πας κάπου. Πού? Κάπου. Θα δεις, θα σου δώσω την ώρα μετά. Θα σταμάξει. Εντάξει, οκ, άντε πάμε.
Πόση ώρα θα μας πάρει? Έκανα 20 λεπτό. Εντάξει, 20 λεπτά είναι. Θα μπορούσα να μου βάλει κάτι πιο δύσκολο. Απλά θα οδηγήσω στην ουσία. Βασίλη, που πάμε? Έχεις βγάλει τη λεωφόρο τόση ώρα και πήρε απλά μια ευθεία, λέγε. Όλη ευθεία, ναι. Και σε λίγο δεξιά, σε λίγο. Σε λίγο. Σε λίγο. Λοιπόν, Κυριάκο, βρες και πάρκαρε, φτάσαμε. Να παρκάρω εδώ που δεν έχει πουθενά. Ναι, βέβαια, αριστερά που απαγορεύεται να παρκάρεις, παρκάρεις. Ωραία, κοίτα, θα σε περιμένω εδώ πέρα, εντάξει. Ωραία. Θα ανοίξω αλάρμ. Εντάξει. Βασικά, μήπως θα γυρίσουμε ταξί. Τι λες, ωραία. Εγώ λέω τι θα κάνεις. Εντάξει, δες. Κάτσε και περίμενε. Για να μην σε βάλω μετρήσεις στην αλφαβήτα κάτω φορές. Βλάκας είσαι. Ωραία, λοιπόν, περιμένω εδώ πέρα με λάρα. Άμα θέλει κάποιος να βγει, θα φύγω ακόμα μια ζούρα και ξανά έρθω εδώ πέρα. Εντάξει. Σε αυτό το σημείο αποχαιρέτησα το Hate Boss για λίγη ώρα και τον περίμενα στο αμάξι μέχρι να επιστρέψει. Φυσικά είμαι ευγνώμων που ζω σε αυτή την εποχή και υπάρχει αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται ίντερνετ και κινητό τηλέφωνο. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό και έστελνα κάποια ηχητικά μηνύματα μέχρι να γυρίσει ο Hate Boss. Παιδιά, είμαι εδώ πέρα στο αμάξι κάνα μισάωρο, μου δεν θα αργήσει 10-15 λεπτά και έχει πέρασει διπλάσιο χρόνο, έχω βαρεθεί. Ήμουν λίγο στο κινητό, εντάξει, τι να κάνω. Τον περιμένω να έρθει, αναγκαστικά. Το καλό είναι ότι δεν έχει έρθει κανένας για το πάρκινγκ, οπότε δεν έχω κουνηθεί από εδώ πέρα. Αλλά ελπίζω να έρθει γρήγορα γιατί πλησιάζει και βράδυ. Θα πρέπει να μου βάλει το επόμενο challenge στα καπάκια στην ουσία. Δεν άργησα. Ναι, όχι, ρε, καθόλου. Σε περιμένω 12 ώρες. Θα είχα πάει, θα είχα κάνει τώρα εγώ 8 βίντεο gaming. Εσύ ήθελες να κάνεις αυτό το βίντεο, δεν σου φταίω. Τώρα. Σωστό. Αργήσαμε μετά. Τα ήθελα και τα άπαθα. Ωραία, τώρα θα πάμε κάπου αλλού ή σπίτι. Πάμε εδώ γύρω μια βολτίτσα και πάμε σπίτι. Μην σε κουράσω και πολύ. Εντάξει. Γιατί έχεις να κάνεις δύσκολη δοκιμασία μετά. Α, ναι, το βράδυ δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δεις λίγο. Τελειώσαμε με το αμάξι με τον Βασίλη. Είναι εδώ πέρα μαζί μας. Για να μου πείτε το τελευταίο challenge για το βράδυ. Θα ξυπνήσεις στη μέση του βραδιού 3-4 ώρα κάπου εκεί. Τώρα ξυπνήσεις. Θα βάλεις τα παπουτσάκια σου και θα κάνεις αυτό το τετράγωνο γύρω από το σπίτι σου δύο φορές. Έτσι τρέξει παπ. Έτσι ώστε να φτάσεις με τις τσίμπλες στο μάτι και θα νιστάζεις, θα τρέχεις. Αν κάνω περπάτημα. Περπάτημα. Ναι. Χωρίς να φοράς ζακέτα όμως. Αν κάνεις περπάτημα θα κρυώσεις κιόλας. Ή τρέξιμο ντυμένος ή περπάτημα χδιτός με. Θα πηγαίνεις έτσι και θα τρέμεις εκεί που έχει έξω κρύο. Μάλιστα. Άρα θα ξυπνήσω στη μέση του ύπνου. Θα μου χαλάσει και τον ύπνο. Πριν πέσω για ύπνο, έβγαλα κάποια πράγματα που είχα πάνω στο κρεβάτι, τα πέταξα δίπλα στην καρέκλα. Ξέρετε, είναι η κλασική ρουτίνα. Πράγματα στο κρεβάτι, πράγματα στην καρέκλα, μία από εδώ, μία από εκεί. Κάθασα στο κρεβάτι μου, σκεπάστηκα. Ασχολήθηκα λίγο με το κινητό μου, έστειλα κάποια μηνύματα ακόμα, κοίταγα κάποια στατιστικά στο YouTube κανάλι μου. Και αφού έβαλα ξυπνητήρια, μην ξεχάσω να ξυπνήσω στη μέση της νύχτας, άφησα το κινητό στο γραφείο μου στο πλάι, ξάπλωσα, έσβησα το φως και έπεσα για ύπνο. Δεν πέρασαν ούτε 3 ώρες που με είχε πάρει ο ύπνος και έπρεπε να σηκωθώ για το challenge. Οπότε πήγα στο μπάνιο, άνοιξα τη βρύση και ξεκίνησα να ρίχνω λίγο κρύο έως παγωμένο νερό στο πρόσωπό μου για να μπορέσω να ξυπνήσω. Να ανοίξει το μάτι μου δηλαδή. Σκουπίστηκα καλά με την πετσέτα για να μην υπάρχει νερό στο πρόσωπό μου και βγω βρεγμένος έξω, που κάνει κρύο μάλλον. Υποθέτω, δεν ξέρω ακόμα, θα μάθω μετά. Και αφού σκουπίστηκα, είπα να ρίξω και ένα τεράστιο χασμουριτό μπροστά στην κάμερα. Ώρα για να τελειώσω το τελευταίο challenge. Τρεις το βράδυ λοιπόν, όπως μου είπε ο Βασίλης, ξύπνησα, έριξα λίγο νερό στη μούρη μου για να ανοίξει το μάτι και έχω βγει έξω και προχωράω το στενό μου, τον κύκλο κάνω, περπατώντας όμως με κοντομάνικο όπως ήμουνα. Με τα ρούχα που φοράγα πριν που βγήκαμε, μου πήρε με αυτά τα ρούχα έτσι όπως είμαι. Δεν υπάρχει ψυχή έξω, δεν υπάρχει κανείς. Σε όλα τα σπίτια τα φώτα είναι σβηστά παντού. Κυριολεκτικά υπήρχε απόλυτη ησυχία, δεν ακουγόταν τίποτα. Είμαι μόνος μου 3 ώρες και περπατάω έξω. 2 γύρους μου πρέπει να κάνω. Ή τρέξιμο με ζακέτα ή περπάτημα χωρίς. Δεν κάνει κρύο, γενικά εγώ δεν κρυώνω εύκολα, οπότε επέλεξα περπάτημα. Δείτε εδώ όλα σκοτάδια, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα κλειστά. Κανείς έξω. Το χειρότερο με αυτό είναι απλά ότι με κάνει να ξυπνήσω και να χαλάσω τον ύπνο μου στη μέση. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Τώρα τελειώνω και το δεύτερο κύκλο όμως και θα πάω να ξακοιμηθώ. Τέλος ο κύκλος. Ξανανεβαίνω σπίτι μου. Και το πρωί τελειώνει το challenge. Σήμερα σε επόμενη μέρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το challenge τέλειωσε με επιτυχία. Οπότε subscribe, like να κάνετε, μην το ξεχνάτε και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.